2015 ο αγαπημένος υποβρύχιος ήρωας μικρών και μεγάλων επιστρέφει. Ο πάντα αισιόδοξος και ευτυχισμένος Μπόμπος Φουγκαράκης μαζί με την παρέα του, τον Πάτρικ, τον κύριο Καβούρη, τον Πλακτόν και τον Γκάρι του Σαλιγκάρι που σαρώνουν τηλεοπτικά έρχονται για να μας διασκεδάσουν και κινηματογραφικά στη δεύτερη τους ταινία με τις νέες περιπέτειές τους στο βυθό του Μπικίνι. Ο Αντώνιο Μπαντέρας ερμηνεύει τον πειρατή στην καινούργια αυτή ταινία που έχει τίτλο Μπόμπος Φουγκαράκης έξω από τα νερά του. Ο ηθοποιός παίζει παρέα με χαρακτήρες animation. Όταν κάνεις μια παιδική ταινία, έχεις περισσότερες δυνατότητες με το τι μπορείς να κάνεις υποκριτικά. Έχεις μεγαλύτερη ελευθερία, ειδικά στη συγκεκριμένη παραγωγή, όπου ερμηνεύω έναν πειρατή που είναι ρομαντικός και αρκετά ελεύθερος. Το πλαίσιο είναι μια κινηματογραφική ταινία με κεντρικό ήρωα, ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πρέπει να το αναλύσουμε. Αυτός ο χαρακτήρας τρελαίνει όχι μόνο τα μικρά παιδιά αλλά και πολλούς άλλους σε όλο τον κόσμο. Με τη γνωστή τρέλα που χαρακτηρίζει τους ήρωες, ξεχαρτιστικές ατάκες που γίνονται σλόγγαν, υπέροχα χρώματα και σουρεαλιστικές καταστάσεις και εμφανίσεις γνωστών ηθοποιών, η νέα ταινία αναμένεται με ανυπομονησία. Ξέρω τα παιδιά μου παρακολουθούν την τηλεοπτική σειρά. Και ξέρω ότι πρέπει να είσαι τυφλός να μην ξέρεις ποιος είναι ο Μπόμπος Φουγκαράκης. Βλέπεις φωτογραφίες του σε όλο τον κόσμο. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα. Πέρσι έκανα ένα διαφημιστικό στο Καζακστάν και όλοι φορούσαν μπλουζάκια με τον Μπόμπ. Είναι ένα τεράστιο φαινόμενο. Οπότε, όταν μου ζήτησαν να παίξω στην ταινία, έπρεπε να βρω τρόπο να μπω στην όλη φάση. Είμαι πολύ χαρούμενος που σκέφτηκαν εμένα να παίξω τον κακό της ιστορίας. Η ταινία Μπόμπος Φουγκαράκης έξω από τα νερά του βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες στις 19 Φεβρουαρίου. They're beautiful.